Τελικά τα χτυπήματα που δέχονται οι κοινωνικά και οικονομικά αδύναμοι συμπολίτες μας δεν έχουν σταματημό, ελέγχει ο Τρόικας, και κρίσεις και οι ανισότητες αυξάνονται ραγδαία, όπως και η ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών. Αυτή τη φορά ο λόγος είναι η λήξη του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, το οποίο σταματάει στις 31 Μαρτίου, αφού δεν συνεχίζεται η χρηματοδότησή του. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, Μάριος Σταματάκης. Το βοήθεια στο σπίτι είναι ένα πρόγραμμα που πάνω από μια δεκαετία ήταν μια πολύ μεγάλη και σημαντική αναπόφυση για ηλικιωμένους ή ανθρώπους που ήταν καθυλωμένοι στο σπίτι τους, όπου η κοινωνική λειτουργία είναι ο συλλευτές και η οικιακή βοηθή, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε αυτά τα άτομα. Μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουμε είναι ότι 31 Μαρτίου λαμβάνει τέλος το σημαντικό αυτό πρόγραμμα στα πλαίσια του μνημονίου και της δύσκολης κατάστασης που βιώνουμε. Από τη μεριά μας κάνουμε κάποιες συζητήσεις και στο Υπουργείο πάνω στην Αθήνα και στα Υπουργεία στην Αθήνα, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο Υγείας, καθώς και με τους εργαζόμενους, και θα προσπαθήσουμε, αν μπορέσουμε με κάποιον άλλον τρόπο, θα έχετε κάποια νέα μας στο μέλλον, να μπορέσουμε με κάποιον τρόπο να δούμε τι θα γίνει με αυτό το πρόγραμμα. Τέλος, μίλησε και για τον προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, ο οποίος υπερψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, χωρίς κάποιες μεγάλες εκπλήξεις, απλώς παρουσιάσαμε τις δράσεις που προβλέπονται για το 2013, μερικές από τις οποίες θα αναφέρω για προς ενημέρωση των τηλεθεατών σας. Το 2013 προβλέπεται μία μείωση περίπου στο 30% που αφορά τα έξοδα για κοινωνικές εκδηλώσεις, όμως λαμβάνοντας υπόψη και τη σημαντικότητα που έχει η υγεία των μελών της τρίτης ηλικίας που συμμετέχουν στα καπί μας, προβλέπουμε μεταφορά και διαμονή για θερμαλισμό, για ιαματικό τουρισμό, που όπως γνωρίζετε από τα ταμεία υπάρχουν τα τελευταία 2 χρόνια σημαντικές περικοπές. Ένα επίσης πολύ σημαντικό σημείο είναι η πρόβλεψη για μικρογεύματα στους φοιτούντες στα κοινωνικά φροντιστήρια, καθώς επίσης προβλέπεται και η δημιουργία ενός γραφείου σύντησης και παροχή συζητείων γευμάτων σε άπορους. Επίσης, για τους βρεφημιακούς σταθμούς, λόγω της υποχρέωσής μας από την ΕΕΤΑ, από τα ΕΣΠΑ, που παίρνουν οι βρεφημιακοί σταθμοί και το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής, σημαντικά ποσά, αυξημένα κατά 20-25%, θα δοθούν για συντήρηση κτηρίων, για κατασκευές, για να γίνουν οι βρεφημιακοί μας σταθμοί ακόμα πιο λειτουργικοί και σύγχρονοι και να πάρθουν όλοι οι απαραίτητοι εξοπλισμοί, διαμόρφωσης αυλίων χώρων, ενώ οι κοινωνικές εκδηλώσεις που αφορούν τα μικρά παιδιά, δηλαδή εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές εκδρομές, θα αυξηθούν κατά ένα σημαντικό κομμάτι το 2013.